Ελίτης έχει μια άλλη συλλογή εξαιρετική μέσα στο 1943. Λίγος κόσμος το ξέρει. Περισσότεροι ξέρουμε τα κομμάτια τα γνωστά, τα οποία τραγουδάμε σε συναυλίες, σε επαιτίους κλπ. Είναι ο ίδιος ο πρώτος. Είναι η φωνή αντίστασης στα σκλαβωμένα χρόνια. Στα 1943 λοιπόν κυκλοφορούν τρεις ποιητικές συλλογές. Ο Πολυβάρ του Νίκου Αγγελόπουλου, η Αμοργός, η πρώτη και τελευταία ποιητική σύνθεση του Νίκου Γκάτσου, με αναφορές στην Ελλάδα και τους Έλληνες, και ο ίδιος ο πρώτος, του Οδυσσέα Ηλίτη, που συνιστά την πρώτη μετά το μέτωπο ποιητική κατάθεση και τη δεύτερη μετά τους προσανατολισμούς. Η καινούργια δουλειά του Ηλίτη εκδίδεται μέσα σε 600 αντίτυπα μέσα στην κατοχή. Δεν μπορεί να σωπαίνει. Έτσι συχνά σου μιλώ για τον ήλιο. Μπερδεύεται στη γλώσσα μου ένα μεγάλο τριαντάφυλλο κατακόκκινο. Το κατακόκκινο τριαντάφυλλο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Ελλάδα εσκλαβωμένη. Αλλά δεν μου είναι βολετό να σου πάσω. Τις παπαρούνες που θα δρέψουν οι περήφανοι άνθρωποι, για να μην είναι άλλο σημάδι στο γυμνότο στήθος, από το αίμα της αψηφισιάς που ξέγραψε τη θλίψη, φτάνοντας ως τη μνήμη της ελευθερίας. Ο φίλος του, του Οδυσσέα Ηλίτη, ήταν ο Γιώργος Σαραντάρης. Ένας πολύ μεγάλος ποιητής, ο οποίος δυστυχώς πέθανε από τις κακουχίες το 1941, σε ηλικία 33 ετών. Τα έχουμε ακούσει το τραγούδι, το οποίο, από το μεγάλο ερωτικό, το «Ποιος είναι τρελός από έρωτας, κάνει λάθος στην αρχή», είναι η στίχη του Γιώργου Σαραντάρη. Φίλος, επιστήθιος φίλος. Γράφει λοιπόν ο Γιώργος Σαραντάρης: «Η Ελλάδα έχει φωνή που σύντομα θα ταξιδέψει», διαβάζουμε στον Ηλίτη, στον ήλιο το πρώτο, προσέξτε, μέσα στην κατοχή. «Η Ελλάδα που με σιγουριά πατάει στη θάλασσα. Η Ελλάδα που με ταξιδεύει πάντοτε σε γυμνά χιονόδοξα βουνά». Στο μικρό ναυτίλο εισδύει στην προσωπική πλέον περίπτωση του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. «Από σένα η άνοιξη εξαρτάται. Πιάσε το πρέπει από το γιώτα και γδάρε το ίσα με το πει». Ας δούμε όμως πώς μέσα σε δυο στίχους, σε ένα μικρό τραγουδάκι παιδικό, δίθεν παιδικό, ο ποιητής θα πρωτοφωνάξει. «Ένα και δυο, τη μοίρα μας δεν θα την πει κανένας. Ένα και δυο, τη μοίρα μας θα την πούμε εμείς». Η συλλογή κινείται κάπου σε ένα κλίμα καλβικής έντασης και κίνηση. Έτσι που ο Ανδρέας Κάρλος έγραφε πριν από ένα αιώνα τις οδές του για το ξεσήκωμα κατά της τουρκικής κυριαρχίας. Συμβολικά λοιπόν γράφει ο Ηλίτης. Πάλι μέσα στο 1943, έτσι, με την κίνδυνο. «Ψηλά με έναν πυρσό από στάχια η λεβενδιά, προχωράμε στα κύματα και τραγουδάει. Παιδιά που με νιώθετε πατριωτάκια του ήλιου». Μικρές θέσεις για την ποίηση του Ηλίτη. Η πραγματική επιστήμη είναι η σπουδή της φύσης. «Τα ανώτερα μαθηματικά μου τα έκανα στο σχολείο της θάλασσας». Η αρχαίγονη σημασία της λέξης νόμος. «Μας χρειάζεται μια νομοθεσία που να διαμορφώνεται όπως το δέρμα πάνω μας τον καιρό που μεγαλώνουμε. Έτσι που να μπορεί ο άνθρωπος να ξεπερνά τον άνθρωπο δίχως να τον καταπιέζει». Ή μια νομοθεσία εντελώς άχρηστη για τις εξουσίες θα ήταν αληθινή σωτηρία. «Τα πάντα βρίσκονται στο ένα και τα μεγάλα στα μικρά». Έτσι και το φέρει η τύχη να αγαπήσεις μια κοπέλα, βλέπεις μέσα της όπως τα ποίηματα. Και αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ανέβης. Άλλη θέση. «Το απόσταγμα της ζωής εκφρασμένο με μικρές φράσεις επιγράμματα. Το κενό υπάρχει όσο δεν πέφτεις μέσα του. Ή είναι αδυναμία να αγαπάς και να ονειρεύεσαι. Ή ακόμη ιδιώτευε μέσω ανερυθρίας του». Το αξίωμα α είναι α, με διαφορετική όμως πάντα οπτική γωνία και διάσταση. Η ποιήση είναι πάντα μία, όπως είναι ο ουρανός. Το ζήτημα είναι από πού βλέπει κανείς τον ουρανό. Εγώ το βλέπω από το μέρος της θάλασσας. Το ερωτικό στοιχείο που υπερνικά την έννοια του θανάτου. Δεν είναι ο θάνατος που θα μας ρίξει κάτω, μια που εσύ υπάρχεις Ελένη, ή στα χέρια του θανάτου είμαι άχρηστος κι εγώ. Τα πάντα εξαρτώνται από την αστραπή, τη στιγμιαία επιφώνηση του θείου, ή τούτο μόνο να ξέρεις ότι σώσεις μέσα στην αστραπή, ζωντανό στον αιώνα θα διαρκέσει. Η διαρκής γέννηση και ανανέωση στον καθένα μας ξεχωριστά. Και αυτό συμβαίνει στην ερωτική φύση, με τα εκρηκτικά φορτία της αγάπης. Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα. Ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του πάντα. Ο Ηλίτης είναι ο ποιητής της διάβγειας, της διαφάνειας, της απόλυτης καθαρότητας. Ανεβαίνοντας ανάλαφρο στη διάβγεια των βυθών που τρίζει τα άρμενα ψηλά στον διάφανο νεφέρα. Η ιδιόμορφη χριστιανική ποιήση του Ηλίτη, αφού διεισδύουν παγανιστικές αντιλήψεις στους στίχους του σε μια προσπάθεια παντρέματος ίσως της αρχαίας πολυθεϊκής Ελλάδας με την Ορθοδοξία. «Έλα τώρα χέρι μου δεξί,
Εκείνο που σε πονεί δαιμονικά ζωγράφισέ το, αλλά από πάνω βάλε του το ασήμωμα της Παναγίας που έχουν τη νύχτα οι ερημινιές με στα νερά του βάλου του. Για τον ελίτη η ψυχή υπάρχει και κατευθύνει τη μύλη. Θέλω να πω τις ίδιες φυσικές και αυθόρμητες κινήσεις της ψυχής που γεννούν και διατάσσουν προς ορισμένη κατεύθυνση την ύλη. Η διαρκή σταλάντευση του ελίτη από το λογικό στο παράλογο. Κάτι ελάχιστο αλλά και σημαντικό, τόσο που η μαγεία να κινεί το χέρι μας και να το ερμηνεύει κατά πώς οι σκιές αλλάζουν θέση. Οι σκιές και η σιωπή είναι σημαντική παράμετρος στην ποιήση του Οδυσσέα. Ο ελίτη στην ποιήση του δεν δογματίζει ποτέ, δεν είναι απόλυτος. Πιθανολογεί, χρησιμοποιεί ίσως, άραγες κλπ. Ίσως, αν εξαιρέσουμε τους αναχωρητές, να είμαι ο τελευταίος παίκτης που ασκεί τα δικαιώματά του. Ή μόνο που υπάρχει και μια διαφορετική εκδοχή. Μη με πιστεύετε, η πείρα μου ξέμαθε τον κόσμο. Εδώ έρχεται και σε συνάθεια και με την διαθήκη του Μιχάλη Κατσαρίδη. Πρωτεύοντα ρόλο στην ποιησή του, διαδραματίζει η λειτουργία της μνήμης, εξορία της λύθης, που προσπαθεί να καταβάλει για να βρει τον πραγματικό χρόνο. Πού είναι το αίμα στη μνήμη των προσώπων μας. Η ίδια η μνήμη γυνάμενη παρών πήρε των δρέντων τη φωνή και των κυμάτων, ή ακόμη τα θεμέλια μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο του. Και πάνω του η μνήμη και η άκαυτη βάρτος. Μνήμη του λαού μου σε λένε επίνδο και σε λένε άθρο. Σε μια εποχή γλωσσικής φθοράς όπου το πλούσιο λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας συνεχώς συρρυκνώνεται, ο ελίτης χρησιμοποιεί μια γλώσσα, όπως είπαμε, 3.000 χρόνων. Όταν άνοιξα τον οδηγό μου, κατάλαβα. Μήτε σχεδιαγράμματα, μήτε τίποτα. Μόνο λέξεις, λέξεις, αλλά λέξεις που οδηγούσαν με ακρίβεια σε αυτό που γύρευα. Έτσι σιγά σιγά φιλομετρώντας, είδα να σχηματίζεται ο χώρος όπως το δάκρυ και όπως η κίνηση. Κι εγώ μέσα του. Ξημερώματα είναι ίσκοτη μοιάζει. Ή, προσέξτε αυτό. Ξημερώθηκα έχοντας διατρέξει την ιστορία του θανάτου της ιστορίας. Ή μάλλον την ιστορία της ιστορίας του θανάτου. Και αυτό δεν είναι λογοπαίγνιο. Το υδάτινο στοιχείο καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση, κυρίως το κύμα. Εκείνο που χρησιμοποιεί την έξαρση στην επιφάνεια της θάλασσας. Το κύμα είναι ό,τι πιο τέλειο θα μας πει, πιο ανεπίδεκτο φθοράς ποτέ του υπήρξε. Το κύμα μεταφέρει το μήνυμα στο θείο και τη μουσική. Ο ποιητής των εφών και των κυμάτων κοιμάται μέσα μου. Ή τέλος αυτό το αφοριστικό, το κύμα, η αφρισμένη απόκριση. Η απόδειξη φόρου τιμής, και με αυτό θα κλείσω για να έχουμε και τον χρόνο για να ακούσουμε τα κομμάτια της μελοποιημένα. Στους αγαπημένους δασκάλους, το Διονύσιο Σολωμό, με την παράθεση αποσπασμάτων, φράσεων και ιδιών. Έρμαν τα μάτια που καλείς χρυσέ ζωής αέρα. Μυρίσε το άριστον, Ρωμανός ο μελωδός. Και με φως και με θάνατον, Ανδρέας Κάρβος. Και ότο τι σέρατε, σαφώ. Οι τρεις τελευταίοι διαφορετικοί στοιχοί εκφράζουν αρχαιότητα, σαφώ. Το Βυζάντιο, Ρωμανός ο μελωδός και το νεότερο ελληνισμό. Έτσι, μέσα σε 4-5 στίχους, κατορθώνει να δώσει το στίγμα αυτό που θέλει να εκφράσει και ταυτόχρονα τη συναγωγή κάποιου συμπεράσματος. Ο υπέροχος κόνος με τα λευκά σπίτια. Το ένα νησί χωρίζεται σε 2 ή 3 και ο κάθετος βράχος από κοντά η πιο παρθένα λευκή αγκαλιά μου. Διείσδυση σε μεγάλο βάθος, μέσα στις αισθήσεις και συνάμα διαρκής ανατροπή κάθε χρηστικής αντίληψης για τη φύση του ελληνικού κόσμου. Σας ευχαριστώ.